Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είναι Αριστοτρίτη. Κάτσε να σου πω και την ημερομηνία, γιατί αφού ξέρεις, θα γυρίσουμε από πριν. 1η Νοεμβρίου. Είναι 1η Νοεμβρίου. 1η Νοεμβρίου. Και το θέμα μας σήμερα είναι ενδιαφέρον και είναι και ακριβώς στα πλαίσια του διδακτορικού σου, της διδακτορικής σου διατριβής. Προεφηβεία και εμφάνιση. Ρώτησε μια φίλη, μπορείτε να εστιάσετε περισσότερο στην περίοδο της προεφηβείας, ειδικά στο θέμα της εξωτερικής εμφάνισης, στα κορίτσια. Δικό σου. Νίξεις για αυτό το θέμα, κάναμε και την προηγούμενη Τρίτη, μιλώντας για τα παιδιά και τη σεξουαλική κακοποίηση και εστιάζοντας το θέμα ακριβώς της προεφηβείας, που είναι το μετέχνιο μεταξύ της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας, όπου έχουν τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον όταν εγώ έκανα την διατριβή μου πριν καμιά 7-8 χρόνια, ήταν η βιβλιογραφία έτσι πολύ λίγη σε σχέση με το θέμα της προεφηβείας. Υπήρχαν κάποια άρθρα στο ξένον τύπο, αμερικάνικα συνήθως, που μιλούσαν για την προεφηβεία και υπήρχε ένας διχασμός των επιστήμονων γύρω από το αν η προεφηβεία είναι έναν καινούριο στάδιο εξέλιξης ή αν είναι απλά μια πρόωρη εφηβεία. Δηλαδή το ερώτημα είναι πρόωρη εφηβεία, δηλαδή ότι τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία πιο νωρίς από ό,τι άλλες φορές, ή είναι έναν καινούριο στάδιο εξέλιξης και τέλος πάντων φάσης ανάπτυξης του παιδιού. Όπως και πολλά άλλα ερωτήματα επιστημονικά, αρχής γενομένης από τα γενοφάσκια της επιστήμης μας, πολύ δύσκολα απαντώνται, γιατί υπάρχουν πολλά θεωρητικά πλαίσια, πολλοί οι άνθρωποι ακαδημαϊκοί που πιάνονται από μία πτυχή του ενός, από μία πτυχή του άλλου και ο καθένας λέει την άποψή του. Ωστόσο, αυτή ακριβώς είναι η επιστήμη, να μπορούμε να εκθέτουμε τις απόψεις μας και να λαμβάνουμε υπόψη και των άλλων τις απόψεις για να έχουμε μια εμπεριστατωμένη στο τέλος άποψη. Άρα, αυτό που τέλος πάντων διαπραγματευόταν η έρευνα μου πριν κάποια χρόνια ήταν πώς δομείται η κοριτσιστική ταυτότητα στην περίοδο της προεφηβείας. Λέγοντας προεφηβεία εννοούμε από 8,5 περίπου ετών μέχρι 12, που είναι ας το πούμε παλαιότερα θεωρείται παιδική ηλικία και λέγαμε ότι μπαίνουμε στην εφηβεία γύρω στα 11,5 με 12 ετή. Ωστόσο βλέπουμε παιδιά τα οποία μπορεί να βλέπουν, κορίτσια τα οποία μπορεί να δουν ακόμη και να έχουν μηνωρίσει πολύ πιο νωρίς από τα... Μπορεί στα 10, στα 11. Τα 10, στα 9. Έχουμε δει παιδάκια να έχουν χαρακτηριστικά, τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου από τα 8 τους, τα 9 τους. Αυτό νομίζω έχει να κάνει και με την αλλαγή της διατροφής και με την... Οι κλινικοί διατροφολόγοι, τουλάχιστον στην Αμερική, διαβάζοντας τις έρευνες τους, ισχυρίζονταν ότι λόγω του ότι πια η διατροφή μας έχει αλλάξει και τρώμε πάρα πολλά μεταλλαγμένα τρόφιμα με πολλές ορμόνες, κοτόπουλα με ορμόνες, κρέατα με ορμόνες κτλ. Αυτό ίσως να συνέβαλε στο να υπάρχει μία πρόωρη ανάπτυξη στα παιδιά, η οποία ωστόσο να μην συνάδει με τη γνωστική τους κατάσταση. Δηλαδή, ενώ σωματικά και εμφανισιακά φαίνεται ότι έχουν μεγαλώσει, γνωστικά και συναισθηματικά δεν έχουν προσκεράσει το στάδιο της ανάπτυξης το οποίο έχουν. Δηλαδή, δεν είναι πάνω από 8 ετών γνωστικά και συναισθηματικά, μόνο εμφανισιακά. Και προσποιούνται ότι ανήκουν σε μια μεγαλύτερη ηλικία, μιμούμενοι συμπεριφορές που κάνουν μεγαλύτερα παιδιά, χωρίς ωστόσο να αντιλαμβάνονται ή να αισθάνονται ότι μετέχουν αυτής της διαφορετημένης συμπεριφοράς. Δηλαδή έχουμε κορίτσια τα οποία θα φορέσουν τα ρούχα τα οποία είναι λίγο πιο... διαφαίνονται οι καμπύλες τους ή πιο σεξι ρούχα. Θα μπορούν θα ζητήσουν να βάλουν αξεσουάρ, θα ζητήσουν να μακιγιαριστούν, θα ζητήσουν να βάψουν τα μαγιά τους, θα ζητήσουν τέλος πάντων να κάνουν δραστηριότητες που κάνουν μεγαλύτερα κορίτσια.
Ωστόσο, το μυαλό τους γνωστικά και συναισθηματικά είναι ενός παιδιού. Δηλαδή, αν συζητήσεις μαζί τους και αν ρωτήσεις τους λόγους που θέλουν να το κάνουν, δεν θα σου απαντήσουν με απαντήσεις που θα άρμοζαν σε αυτήν την τάση που έχουν, αλλά σε απαντήσεις που, αν θέλεις, είναι περισσότερο ευάλωτοι από αυτά που βλέπουν γύρω τους, από όλη αυτήν την αγορά που υπάρχει γύρω τους. Και έχουμε μπει και στο προηγούμενο μας, την προηγούμενη μας Αριστοτρίτη, ότι η ηλικία αυτή είναι οι καλύτεροι αγοραστές. Γιατί δεν έχουν την κρίση, ό,τι βλέπουν το θέλουν, και επειδή έχουν ένα χαρτζιλίκι το οποίο τέλος πάντων εξαγοράζουν και την ησυχία του γονιού, είναι πιο εύκολο στις δύσκολες εποχές που ζούμε, με τους πολύ απαιτητικές απαιτήσεις που έχουμε όλοι μας, παρά να έχουμε έναν γκρινιάρικο προέφηβο να γκρινιάζει και να κλαψοκλαίει και να μας βασανίζει, ρε παιδί μου, να του πάρουμε τέλος πάντων ένα κραγιόν ή να του πάρουμε το νέο t-shirt που βγήκε ή το νέο δεν ξέρω τι, και να αγοράζουμε λίγο το χρόνο μας για να μην μας ταλαιπωρεί. Μπορεί όμως να το κάνουμε και για να μην το θεωρήσουν τόσο σημαντικό. Δηλαδή, ναι. Εγώ αυτό που είχα κάνει με την κόρη μου ήταν όταν ήταν 8-9 χρόνια και άρχισε να θέλει να φοράει αυτά τα ρούχα και να την άφηνε μέσα στο σπίτι, ξέρω εγώ, ασχολήθηκε, να έπαιξε λίγο καιρό, μετά τις πέρασε, ενώ ότι δεν... προσπάθησα να μην το κάνω θέμα, να μην το κάνω ζήτημα, ότι αυτά τα ρούχα δεν πρέπει να τα φοράς εσύ και δεν κάνει. Κοίτα, νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικό από εκείνη την τάση που είχαν τα κοριτσάκια σε προγενέστερες ηλικίες που θέλουν να φορούν τα ψιλοτάκωνα εσγόβες της μάμας τους και να βάζουν τα κραγιόν για να τα πατσαλίφουν μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι και να φοράνε τα ρούχα της μάμας, που βασικά είναι συμβολικό παιχνίδι, παίζω τη μάμα. Από το να θέλω να αγοράσω το ρούχο, γιατί πότε ξεκινούν τα παιδιά να έχουν άποψη για τα ρούχα, όταν μπαίνουν στην εφηβεία. Αρχίζουν να σου λένε, θέλω αυτό το χρώμα, θέλω αυτό το σχέδιο, θέλω αυτά τα παπούτσια, θέλω αυτά τα αυτά, την μάρκα κτλ. Γιατί αρχίζει να τους ενδιαφέρει το άλλο φύλλο ή να τους ενδιαφέρει το ίδιο φύλλο, να τους ενδιαφέρει τέλος πάντων η σεξουαλική τους... να αρχίζουν να έχουν τα πρώτα σκυρτήματα, τα πρόωρα σκυρτήματα γύρω από αυτό το άθλημα. Λοιπόν, αρχίζουν να θέλουν να ταιριάζουν με τους συνομιλίκους, οπότε θέλουν να ντύνονται με ρούχα που φοράνε οι υπόλοιποι για να μην ξεχωρίζουν και να δέχονται και μπούλινγκ. Πριν, στην παιδική ηλικία, ό,τι τους αγοράζεις το φορούσα, τουλάχιστον τα δικά μου παιδιά και αυτά που ξέρω. Ότι... Τα δικά σου. Τα δικά μου, ε. Τέλος πάντων. Απλά τους αγόραζες, ρε παιδί μου, το χρώμα που ήξερες ότι τους αρέσει, το στυλ λίγο που έχει μερικά κοριτσάκια που το θέλουν λίγο πιο πριγκιπέ, λίγο πιο αυτό. Αλλά εντάξει, δεν θα σου κάνουν παράπονο γιατί είναι, ξέρω εγώ, βήτο, σχήμα και τα λοιπά. Τα δικά σου ξαναλέω. Τα δικά μου. Έχεις δίκιο. Στην προφηβία είναι πολύ πιο πιθανό να ξεκινήσουν αυτές οι εντός αγωγικών ιδιοτροπίες. Ναι. Είναι αλήθεια. Ναι. Δηλαδή πλέον τους αγοράζεις πράγματα στην εφηβεία και στην προφηβία και σε βρίζουν που τους αγοράζεις πράγματα. Δηλαδή σου λέει, τι είναι αυτό που μου έφερες. Πώς τόλμησες. Ήταν ο Λάζαρος 12-13 χρονών. Είχα πάει να ψωνίσω ρούχα για μένα σε ένα κατάστημα και ήταν τότε μόλις άρχισαν να είναι της μόδας τα παντελόνια, τα τζίντα για τους άνδρες, τα στενά, τα σωληνέ. Και λέω να το πάρω, αφού ήταν ένα κατάστημα για τελειά και γενικά ρούχα. Παίρνω το σπίτι, το παντελόνι, τι δεν άκουσα. Τι είναι αυτό που μου έφερες και αυτό δεν είναι για αγόρια και τα στενά δεν τα φοράνε τα αγόρια. Του λέω, ρε, αφού όλοι φοράνε. Ου, φύγε από εδώ και ξέρω ποιος είναι ο σκοπός σου και διάφορα τέτοια. Περιττό να σου πω ότι όταν μεγάλωσε τα περισσότερα παντελόνια που αγόραζε ήταν αυτό το στυλ, γιατί ήταν όντως η μόδα. Απλώς ήμουν λίγο πριν. Ήσουν πρόωρα. Επίσης τον πήγα στην πρώτη γυμνά σου, λέω, βγάζει μια τρύπα να βάλει κανένα διαμαντάκι. Όχι! Όχι! Τα αγόρια δεν βγάζουν τρύπε. Δεν έβγαλε τρύπα, δεν έβγαλε. Γενικά, εγώ έχω την άποψη όμως ότι οτιδήποτε απαγορεύεται γίνεται και πολύ ελκυστικό για τα παιδιά. Έτσι ότι θα το δει αυτό περισσότερο στι οικογένειε που είναι πολύ αυστηρέ όσον αφορά τον κώδικα αντισήματο.
και εμφάνισης ότι τα παιδιά όταν φεύγουν από το σπίτι, για παράδειγμα όταν πάνε να σπουδάσουν ή αν θα πάνε κάπου, μπορεί να φύγουν από το σπίτι με ρούχα από αυτά που εγκρίνει ο πατέρας και η μητέρα και μετά έχουν μια τσάντα μαζί τους, να πάνε σε ένα άλλο σπίτι μιας φίλης τους και να βάλουν τα... Και καλύτερα να ξέρουμε τι φοράμε τα παιδιά μας και να, είμαστε, να μην μας φοβούνται. Συμφωνώ. Για να εκφραστούν και ενδυματολογικά. Σύμφωνο, αλλά αυτό πόρο απέχει από το να θεωρείτε ότι τα παιδιά είναι ικανά να αντιληφθούν ότι το συγκεκριμένο ρούχο που μπορεί να είναι σεξι το φοράνε γιατί νιώθουν ή είναι ικανά να κάνουν οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη. Όχι μάνα μου, το φοράνε γιατί το έδειξε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού. Πράβο. Που το φορούσαν οι τραγουδίστρια. Ακριβώς. Το φοράνε γιατί στις διαφημίσεις στο site ή στο κοινωνικά δίκτυα που βλέπουν τις άλλες κοπέλες τα φοράνε. Εγώ είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά δεν έχουν. Κανέναν παιδί δεν έχει σεξουαλικές προθέσεις. Κανέναν απολύτως. Όχι, μα έχει αποδειχτεί και ερευνητικά αυτό το πράγμα. Ότι το παιδί δεν έχει καμία τέτοια διάθεση, καμία τέτοια πρόθεση. Και ότι αφελώς και δικαιολογημένα αφελώς μιμείται την pop κουλτούρα και επηρεάζεται από αυτήν. Και επειδή ακριβώς την pop κουλτούρα έχει κάνει έρευνες και έχει δει ότι το παιδί είναι ευάλωτο σε αυτή την ηλικία και επηρεάζεται ακριβώς για αυτόν τον λόγο, έχει στήσει μια ολόκληρη βιομηχανία διαφόρων προϊόντων που μπορεί να πλασάρει σε αυτή την ηλικία και ξέρει εκ των προτέρων ότι θα την αγοράσει. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αρκετά παιδιά όταν μπαίνουν στην προεφηβεία να αρχίζουν και έχουν ζητήματα με την εμφάνισή τους στο πρόσωπο και στο σώμα. Ναι. Δηλαδή αρχίζουν και λένε δεν είμαι όμορφος, δεν είμαι όμορφη, δεν μου αρέσει το ύψος μου, δεν μου αρέσουν τα κιλά μου, δεν μου αρέσουν η ακμή που έχω στο πρόσωπο, δεν μου αρέσει η μύτη μου, δεν μου αρέσουν τα μάτια μου, τα αυτιά μου είναι πεταχτά, είναι πολύ μεγάλα, είναι πολύ μικρά. Πώς το διαχειριζόμαστε αυτόν όταν αρχίζει αυτή η αυτοαμφισβήτηση της εξωτερικής τους εικόνας και εμφάνισης. Εντάξει, τα παιδιά ακριβώς γιατί είναι δέχτες και διαφόρων σχολείων στους χώρους όπου δραστηριοποιούνται, είναι ευάλωτα στην ηλικία αυτή και γενικότερα επειδή ακριβώς υπάρχει μια κυρίαρχη μόδα στα πλαίσια της ηλικίας αυτής, όσα παιδιά παρεκκλίνουν αυτής της μόδας, δέχονται συνήθως έντονα πειράγματα, σκοπτικά πειράγματα από τους συνομιλίκους τους. Και για να, τα περισσότερα παιδιά για να εξαγοράσουν αυτόν το πείραγμα μπορεί να ζητάνε επιμόνως να πάρουν κάποια τέτοια προϊόντα ακριβώς γιατί δεν θέλουν να διαφέρουν να είναι όπως την πήγαμε στο γάλα και να γίνονται δέχτες πειράγματων. Αλλά και να περνάνε και μία φάση που να τους ενδιαφέρει η εμφάνιση τους ξαφνικά. Εκεί που δεν έκαναν μπάνιο και τους έτριχες ξοπίσω, δεν έπλυναν τα δόντια τους, δεν συγγύριζαν καθόλου το χώρο τους και η θέλα σώνει και καλά να τους, που λέει ο λόγος, να τους κάνεις μπάνιο εσύ. Ξαφνικά δεν βγαίνουν από τον μπάνιο, σηκώνονται νωρίτερα για να κάνουν τα μαγιά τους. Θέλουν να φτιάξουν μια ιδιαίτερη κόμωση κτλ. Θέλουν να πάνε σε συντικούς ή τα κορίτσια. Δηλαδή γίνεται μια έντονη αλλαγή από το δεν με ενδιαφέρει καθόλου η εμφάνισή μου στο με ενδιαφέρει πάρα πολύ η εμφάνισή μου. Και ανάλογα λοιπόν με το κάθε παιδί, με τα ατομικά του στοιχεία, τα ατομικά του χαρακτηριστικά αλλά και τη μόδα της εποχής, περνά διάφορες φάσεις και σχόλια, σχολιασμούς από τον περίγυρο του. Μπορεί να του κάνουν σχόλια ότι μα πώς είσαι έτσι, μα πώς είναι τα μαγιά σου, μα έχεις πυράκια, μα φοράς ωραία ρούχα, μα έχεις κιλά, μα έχεις εκείνο, μα έχεις το άλλο. Λεγόμενο bullying. Ακριβώς. Και αρχίζει μία ή το πόσο αρέσει το φίλο που πρότιμα το παιδί. Και αυτό είναι θέμα. Δηλαδή αν είναι εύκολο να δέχεται φιλοφρονήσεις, ίσως να έχει μια καλύτερη άποψη για την εμφάνιση του. Αν είναι πιο δύσκολες οι φιλοφρονήσεις, που αυτόν είτε έχει να κάνει με τα ατομικά του χαρακτηριστικά, είτε έχει να κάνει με το χαρακτήρα του παιδιού. Δηλαδή είναι πιο αποστασιοποιημένο, είναι πιο εσωστρεφές, οπότε
Οι άλλοι για να τον προσεγγίσουν μπορεί να χρησιμοποιούν πολλές φορές και το πείραγμα, καθότι δεν βρίσκουν άλλους τρόπους να τον προσεγγίσουν ή δεν είναι εύκολο να τον προσεγγίσουν, οπότε χρειάζουν άλλους τρόπους για να το κάνουν. Έτσι είναι και έτσι γίνεται και η συμπεριφορά του παιδιού. Οπότε σε αυτήν την ηλικία θέλουμε να τα αγκαλιάσουμε τα παιδιά μας, να τους ενθαρρύνουμε, να τους πούμε, να τους δώσουμε έτσι μια επιβεβαίωση για αυτό που τους ανησυχεί. Και αν δούμε ότι τους ανησυχεί έντονα και αυτό τους δημιουργεί μια χαμηλή αυτοεκτίμηση γύρω από την εξωτερική τους εμφάνιση, τότε δεν διστάζουμε να τα ενθαρρύνουμε να επισκεφτούν έναν ειδικό της επιλογής τους, προκειμένου να συζητήσουν χωρίς να ντρέπονται ή να φοβούνται ή να θεωρούν ότι επειδή είμαστε γονείς τους θα πούμε ότι ποιος γονιός λέει ότι το παιδί του δεν είναι το πιο όμορφο, το πιο έξυπνο, το πιο καλό. Οπότε ίσως η συμβολή κάποιου ειδικού... Δεν πιστεύουν τη δικιά μας ακριβώς, άποψη. Ναι. Η συμβολή κάποιου ειδικού να βοηθήσει προσθετικά στην άποψή τους γύρω από τον εαυτό τους και στο τέλος να αποδεχτούν τον εαυτό τους και να δυναμώσουν και να αντιμετωπίζουν τα πειράγματα που δέχονται, είτε τα θετικά είτε τα αρνητικά, είτε τα κακόβουλα, με τρόπον δυναμικό και ανθεκτικό. Άρα είναι μια ευάλωτη φάση που τα παιδιά θέλουν συνεχώς στήριγμα σε κάθε επίπεδο, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, σε εμφανισιακό επίπεδο, σε διαπροσωπικό επίπεδο, και θέλουν την προσοχή των γονιών τους και την υποστήριξη τους πάρα πολύ έντονα. Αλλά εντάξει, είναι μια φάση, θα περάσει, την έχουμε περάσει όλοι μας. Πω, τι κακή γνώμη είχαμε για τον εαυτό μας, θυμάσαι. Ξέρω το, ένιωθες και εσύ άχαρη. Εντάξει, εγώ ήμουν λίγο το σπασικλάκι, δεν είχα έτσι θέματα. Ναι ρε μάνα μου, αλλά το αν έβλεπες τον εαυτό σου στον καθρέφτη σου άρεσε αυτό που έβλεπες. Όχι, με αφορούσε ο εαυτός μου εμφανισιακός την εποχή εκεί. Τι τυχαίρε που είσαι. Είχα μείνει πίσω. Εγώ εφόμουν, ξέρεις, ο πατέρας μου έλεγε, θέλω την επόμενη φορά που θα πάω στο σχολείο να μου πούν ότι είστε οι χειρότεροι μαθητές, αλλά πιο φρόνιμοι. Και εγώ έλεγα από μέσα μου, θέλω την επόμενη μέρα που θα ξυπνήσω να είμαι χειρότερη μαθήτρια, αλλά πιο φρόνιμη. Ο καθένας με τα όνειρα του. Ο καθένας με τα... Πάντως, είναι αλήθεια ότι στην προεφηβεία, επειδή αρχίζει το παιδί να αντιλαμβάνεται γύρω του τις δυναμικές των σχέσεων και των σχέσεων μεταξύ των δύο φίλων και των ερωτικών σχέσεων κτλ., όντως αρχίζει και νιώθει κάπως. Δηλαδή χάνει την αυτοπεποίθηση του. Δέχεται απανωτά χτυπήματα. Είναι αυτό που λέει και ο Πιτ Βόλκερ για τον ναρκισισμό του παιδιού. Ότι δέχεται πλήγματα. Ναρκισιστικά πλήγματα στο εγώ του που ένα μικρότερο παιδί είναι πολύ πιο φυσιολογικό να θεωρεί ότι εγώ είμαι. Και κανείς άλλος. Μάλιστα. Πάντως θα το πω ξανά και ξανά και ξανά, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα, όπως έχουμε τον παιδίατρο του παιδιού μας, θα έχουμε και τον παιδοψυχολόγο του παιδιού μας. Καθόλου κακή ιδέα. Βοηθάει πάρα πολύ, ακριβώς γιατί μπορεί να τον επισκέπτεσαι όταν βλέπεις ότι δυσκολεύεται σε αυτές τις φάσεις της μετάβασης του παιδί σου, να του δίνει ένα σπροξηματάκι για να βγαίνει παρακάτω και να βοηθάει στην ομαλή εξέλιξη και ανάπτυξη του. Ενώ όταν αφήνεις ένα πρόβλημα να υποάζεται και να βγάζει ρίζες, μετά θέλει πολλή δουλειά, πολύ κόπο και προσοχή στην εφηβεία να έχουμε έντονη αντίσταση. Το παιδί συνήθως αντιστέκεται αν δεν είναι δική του επιλογή να τον πάρει σε οποιοδήποτε ειδικό και δει στον ψυχολόγο που πρέπει να ανοιχτεί και να μιλήσει. Και άμα είναι δική του επιλογή το παίρνεις οπωσδήποτε. Άμα είναι δική του επιλογή εννοείται, αλλά άμα δεν είναι δική του επιλογή και το παίρνεις εξ ανάγκης, είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο του ψυχολόγου και η στάση του παιδιού. Άρα για να η πιο καλή ηλικία που μπορεί ένας ηθικός πραγματικά να βοηθήσει άμεσα
Είναι η παιδική ηλικία. Πριν αρχίσει το παιδί να βγάζει αντιστάσεις και να έχει έντονη γνώμη και να έχει τον ναρκισισμό, τον έντονο ναρκισισμό του εγώ, που να θεωρεί ότι εκείνος είναι και κανένας άλλος. Και ανάλογα και με την ιδιοσυγκρασία του, πόσο δυναμικός είναι και πόσο γενικότερα δυνατόν παιδί είναι σαν προσωπικότητα, να αντιστέκεται πιο στεναρά. Οπότε η παιδική ηλικία είναι πιο εύκολο να βοηθηθεί έναν παιδί παρά στην εφηβεία σε περίπτωση αντίστασης. Οπότε γι' αυτό το λέμε αυτό, ότι αν δούμε κάποια πρόδειλα σημάδια, καλύτερα να το πάμε από μικρό, παρά να το πάμε με το ζόρι και πολλές φορές απειλώντας το στην εφηβεία, γιατί θα του πούμε, αν δεν πας θα πας αποβολή, αν δεν πας θα μείνεις στη διάνταξη, αν δεν πας θα πας εκεί, αν δεν πας θα πας εκεί, και έρχεται γιατί το εξαναγκάζεις, όχι γιατί το θέλει. Και η αλλαγή που μπορεί να δεις είναι πολύ πιο λίγη από εκείνη που θα ανερχόταν με τη θέληση του. Για να λέμε έτσι αλήθειες. Και προεφηβεία είναι, θα περάσει. Θα έρθει εφηβεία μετά. Θα έρθει εφηβεία. Πού και αυτή θα περάσει. Και καλή υπομονή. Έτσι είναι, φιλιά. Φιλιά.